χαρά, όπως θα έλεγε και ο κύριος Τσίπρας, we drank it. Και επί το ελληνικότερο, τον ήπιαμε με τις εκλογές στο Ισραήλ. Διότι δυστυχώς ο Νετανιάου κέρδισε με μεγάλη διαφορά, πήρε 32 έδρες, για την ώρα είτε ακόμα μετράνε διπλωμάτες, στρατό, αυτό, αλλά δεν υπάρχει βολή ότι είναι μεγάλη, γιατί αν δεν πάρει 31, αν δηλαδή το 31 το έχει σίγουρο, αν να πάρει άλλο ένα, δύο μπορεί να τα πάρει. Ο Λαπίδ, ο κεντρός, πήρε γύρω στα 22 και όλοι οι υπόλοιποι μαζί τα υπόλοιπα. Βέβαια, και εδώ θέλω να εξηγήσω κάτι, σαν μπλοκ που υπάρχουν πια δυστυχώς, δεξιά-αριστερά, η δεξιά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 65 από τα 120, έχει 65 έδρες, που σημαίνει ότι εάν μετρηθεί και ο στρατός, που συνήθως είναι πιο δεξιός, ας το πω έτσι, εκείνη τη στιγμή που είσαι στο, όταν είσαι στο στρατό και στην αυτή, θες μια δεξιά κυβέρνηση. Και έχεις και τους διπλωμάτες, οπότε το 65 που έχει μπορεί να φτάσει και στο 67. Για να μην σας πω ότι μπορεί να περάσει και το 67. Που σημαίνει ότι μια τέτοια, αν θέλετε όπως λέει και ένας φίλος μου, πλειοψηφία δεν είναι μιας τετραετίας, αλλά είναι μιας οκταετίας, διότι ακόμα και αν χάσει κάτι, δεν πάβει να είναι, να έχει περιθώρια για στην επόμενη τετραετία να ξανακάνει, δεν μπορεί να χάσει τόσα πολλά στην πρώτη αυτή τετραετία, ώστε να μην έχει δεύτερη. Βέβαια, θεωρητικό όλο αυτό. Εμένα δύο πράγματα με στεναχωρούν ιδιαίτερως. Το πρώτο είναι ότι ο Σμότριτς και ο Μπεν-Γκβίρ, δύο ακροδεξιά απολυθώματα του Ραβίνου Καάνα, του αρχιφασίστα που δολοφονήθηκε στη δεκαετία του 90 στην Αμερική, είχε έρθει και στο Ισραήλ, που είναι ό,τι πιο συχαμερό έχει δείξει το Ισραηλινή κοινωνία μέχρι σήμερα, αυτοί οι δύο είναι απόγονοί του, έχουν δύο διαφορετικά κόμματα, τα οποία ο Νετανιάου στην προσπάθειά του να βγει, τους ανάγκασε, όχι να τους έπεισε, να συγχωρεθούν σε ένα κόμμα, να κατεβούν και μετά από τις εκλογές βλέπουμε. Αυτοί μπήκανε. Αυτό είναι το ένα που με ανησυχεί. Και το κυριότερο, το δεύτερο που με ανησυχεί, που είναι και το σημαντικότερο κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι ότι τα θρησκευτικά κόμματα μαζί για πρώτη φορά έχουν 48 έδρες. Αυτό σημαίνει σχεδόν 40% της Βουλής. Αυτό σημαίνει ότι η Ισραηλινή κοινωνία όσο πάει γίνεται και πιο θρησκευόμενη και πιο δεξιά. Και αυτό σημαίνει ότι αυτό είναι, και γι' αυτό πιστεύω, όχι ότι σημαίνει, και αυτό πιστεύω ότι αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που έχει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Διότι ο Νετανιάου ως άνθρωπος κάποια στιγμή θα αποδημήσει εις Κύριον. Μαζί και ο ένας και ο άλλος δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά αν υπάρχει αυτή, και οπότε ό,τι θα κάνουν κακό μπορείς να το ξαναφέρεις πίσω ίσως. Αν όμως έχεις μία ολόκληρη κοινωνία η οποία πηγαίνει όλο και πιο δεξιά, όλο και πιο extreme δεξιά, τότε έχεις πρόβλημα μεγάλο για την συνέχιση του κράτους αυτού. Γιατί κάποια στιγμή, όταν θα έχει μια πλειοψηφία, ένα ιρανικό καθεστώς στο Ισραήλ, το Ισραήλ θα έχει υπαρξιακό κίνδυνο 100%. Βέβαια, εγώ δεν θα ζω τότε, ευτυχώς, για να το δω αυτό, αλλά εγώ πιστεύω ότι εάν δεν αλλάξει γρήγορα αυτή η υπόθεση και σταματήσει αυτή η κατρακύλα προς την άκρα θρησκευτική δεξιά, Καχάνα και τέτοια, το Ισραήλ είναι σε κίνδυνο. Βέβαια, άμυροι ευθυνών δεν είναι ούτε οι Άραβες Ισραηλινοί. Διότι όταν έχεις Άραβες βουλευτές, οι οποίοι μέσα στη Βουλή σου λένε εμείς δεν αναγνωρίζουμε
το κράτος αυτό δεν υπάρχει, εμείς είμαστε Παλαιστίνοι, εμείς δεν θέλουμε αυτό, εμείς δεν είμαστε έτσι, αυτά. Και κάνα τέτοια διάφορα. Και ακόμα και χθες που γινόντουσαν οι εκλογές, το βράδυ, βγαίνανε διάφοροι Άραβες βουλευτές και λέγανε ότι εμείς δεν το ξέρουμε ότι δεν είμαστε εμείς με το κράτος αυτό. Εμάς δεν μας εκπροσωπεί, δεν είναι τίποτα εμάς το κράτος. Εμείς είμαστε Παλαιστίνοι, οι οποίοι πολεμάμε για να γίνει ένα κράτος αραβικό, παλαιστινιακό. Σου λέει ο άλλος ο Ισραηλινός, όταν λοιπόν γίνονται τέτοια πράγματα, όταν πριν από 8 μήνες, 9, στο Λότ και σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις που είναι μεικτοί οι πληθυσμοί, σηκωθήκαν οι Άραβες και κάψαν συναγωγές και κάνανε, σπάσαν μαγαζιά και ξέρω εγώ τι, σου λένε οι άλλοι του Καχάνα τα υπολείμματα, τα απολυθώματα αυτά, όπως έλεγανε χθες, για να όταν γιορτάζαν την επιτυχία τους, θάνατος στους Άραβες. Βέβαια, εχθές, μετά από εντολή που είχαν δώσει δύο ηγέτες, κανείς δεν είπε θάνατο στους Άραβες. Είπε θάνατο στους τρομοκράτες. Βέβαια, και για να καταλάβετε τι πράγμα μιλάμε με αυτή την ακροδεξιά, ότι σε διάφορες καρδιάκες της προεκλογικής εξαρτίας, οι διάφοροι αυτοί ηγέτες είχαν πει ότι ξέρετε και τι μάγες. Εμείς η αστυνομία και ο στρατός πρέπει να έχουν πολύ μεγάλη κάλυψη από εμάς, ώστε όποιος τολμήσει και πετάξει πέτρα σε αστυνομικό ή σε στρατιώτη, να μπορεί ο στρατιώτης να τον εκτελεί επί τόπου. Μπαμ, να βγάζει το περίστρο, να σηκώνει το όπλο και να σκοτώνει το ίδιο και ο αστυνομικός. Και όταν το ρωτήσανε, συγγνώμη, και αν είναι Εβραίος έπικος ο οποίος πετάει πέτρες, όπως έχουμε δει χιλιάδες φορές εναντίον των αστυνομικών ή εναντίον του στρατού, και αυτούς θα τους πυροβολήσουμε. Και φυσικά δεν απήντησε. Άλλαξε την κουβέντα εν ψυχρό χωρίς να γραπεί. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα το μεγάλο, ότι εάν συνεχίσει να πηγαίνει έτσι η κοινωνία. Τώρα, τι είδους κυβέρνηση θα γίνει. Δεν ξέρω, αλλά δεν είναι σίγουρος, δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι αυτοί οι ακροδεξιοί θα κάτσουν με τον Νετανιάου σε μια κυβέρνηση. Διότι ο Νετανιάου πρέπει να λάβει υπόψη του και το περιβάλλον γύρω-γύρω, τις αραβικές χώρες, οι οποίες αυτή τη στιγμή προσπαθούν να τα βρουν με το Ισραήλ. Θα πρέπει να λάβει μέρος, να είναι υπόψη του τους Εβραίους της Διασποράς και δι' της Αμερικής, που είναι κάθετα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Θα πρέπει να αναλάβει υπόψη του την Αμερική, τουλάχιστον την Αμερική, ώστε να μην φύγει σε, διότι άμα έχει τέτοιους ακραίους και αρχίζουν και γίνονται ακραία πράγματα, η Αμερική θα πει όπα, εγώ σε υποστηρίζω, ένας από τους λόγους που σε υποστηρίζω είναι διότι είσαι δημοκρατία, η μοναδική δημοκρατία στην Μέση Ανατολή. Άμα το πας έτσι, άσε, δεν πειράζει. Οπότε δεν είμαι βέβαιος ότι ο Νετανιάου είναι έτοιμος να τρέξει για να πάρει όλα αυτά τα κόμματα μαζί του. Εδώ είμαστε, έχουμε ακόμα πολύ καιρό, πολύ δρόμο για να δούμε. Άλλος μην ξεχνάτε, έχει 28 μέρες για να, η διαπραγματευτική εντολή, η διερευνητική εντολή, συγγνώμη, είναι 28 μέρες. Και μετά, άμα θέλει και άλλες 2 εβδομάδες, τους δίνουν και άλλοι 2 εβδομάδες. Είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα μαζί με όλο το υπόλοιπο σύστημα εκλογικό στο Ισραήλ. Είναι και αυτό ένα από τα χειρότερα. Ενώ εδώ σε εμά είναι 3 μέρες τάκα τάκα. Δεν τα βρήκε, χαίρετε next. Αυτά. Γεια χαρά, Ντάλλα.